μου έλεγε τόση ώρα ότι είμαι πιο ευγενικό. Εσύ είμαι ευγενικό. Δηλαδή, έχει μάθει με το. Να σου λένε αυτό στην εκπομπή. Ενώ εσένα δεν σου έχει μάθει. Ποιο έχω μάθει. Πού έχει μάθει. Έτσι και σου πει κανένα κάτι. Λοιπόν, διάβασα κάπου αλλού λοιπόν ότι κάποιοι είπαν ότι σε βγάλανε από εκεί που ήσουν υπεύθυνοι. Οι Γερμανοί σου είπαν ο Φίδερζεν, α πούμε, από εκεί που ήσουν υπεύθυνοι κάποιων ψυχαγωγικών εκπομπών. Τώρα εγώ τι πρέπει να απαντάω, να απολογούμε για πράγματα. Πρέπει να μην το διαβάζω. Εσύ ό,τι διαβάζει το πιστεύει. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Νέου. Εγώ παιδί μου κάνω, μοιράζω καφέδες εκεί στο σταθμό και πηγαίνω στις παρουσιάστρες, φροντίζω, τις επιμελούμε, τους δίνω γλυκά, ζαχαρωτά. Α, τώρα να σου πω ότι δουλειά καλό είναι να έχεις αυτήν την εποχή τη δύσκολη. Έγινε τίποτα με τους Γερμανούς, δεν έγινε παιδάκι μου. Δεν γίνεται κάτι πίσω από την πλάτη μου, μπροστά από την πλάτη μου. Μπροστά από την πλάτη σου. Δεν βλέπω κάτι. Από εδώ δεν έγινε τίποτα. Δεν το ξέρεις ακόμα. Αν έχει γίνει κάτι, δεν ξέρω. Okay. Εγώ πάντως δεν έχω, ξέρω κάτι. Το δέχομαι. Το δέχεις αυτό. Πάμε παρακάτω. Έχουμε και ένα άλλο. Αυτό το κανάλι αγαπιέται, όπως είπες. Την άλλη φορά μου μελέτη, εσείς δεν είναι αυτό, εξυπηρετήστε αλλήλω, εξυπηρετήστε το κανάλι. Εγώ άκουγα χθες το Λάκη και την παραπροηγούμενη φορά που έλεγε το ξουρού τα προγράμματα στην ΒΓΔΕΛΤΑ ξουρού, ρουξου και προχθές. Ότι είχες Αλσχάιμερ. Δηλαδή κάποτε είχες πει ότι δεν θα ξανακάνεις τέτοιο πράγμα, θα κάνεις Big Brother, αλλά φαίνεται το. Ξέρεις με τον καιρό και τα λοιπά, και εγώ και εσύ μεγαλώνοντας. Λες, ε. Θυμάσαι ότι είσαι. Το έγραψες στο Facebook. Ξέρεις ότι είσαι και προχωρημένο άτομο, ναι. Το αμφισβητείς ότι. Όχι, αλλά λέω. Μοιράζει, πες με πασέ, δεν με νοιάζει. Πολλάκι στην από το κράξε αυτό το παιδάκι μου, σε ρωτάω. Να σου πω το εξής. Δηλαδή, ποιος μου απαγορεύει εμένα να αναθεωρήσω πράγματα όταν έχω βιώσει τέτοιες καταστάσεις που είναι πολύ πιο σοβαρές από όλα αυτά που ακούω και πραγματικά γελάω. Και ποιος μου λέει εμένα ότι εγώ δεν πρέπει να πάω με τους ρυθμούς της εποχής της τηλεοπτικής εννοώ και να παραμένω στο ντουλάπι το παλιό μου που είναι γεμάτο από επιτυχίες, έτσι, και να παραμένω και να μένω με τα φαντάσματα του παρελθόντος. Και να εμφανιστείς μια μέρα και να πεις, να πιάσεις τον μπράβο ρούλα και να φύγουμε όλοι. Δηλαδή, μου απαγορεύεται να αναθεωρώ πράγματα και να παίρνω πρώτα. Όχι, έχεις ένα σχόλιο για το Λάκη, παιδί μου. Ένα σχόλιο έχεις να πεις τίποτα. Γιατί λέει, εγώ διάβασα επίσης ότι πλακώνεστε και έτσι. Όχι, δεν κάνει σάτυρα. Σε ρωτάω. Πολύ καλή. Άρα λοιπόν, μέσα στη σάτυρα όλα δικαιολογούνται. Να το καινούριο Λάτσιο βρήκα. Τι έκανε ο Λάτσιος. Είμαι συγκρουσμένη με τον Λάτσιο. Όταν τον έκραζαν οι Αρβίλες και ο Θέμος, έλεγε: μα είναι σάτυρα και πρέπει να γίνεται. Μα συγγνώμη, δεν είναι σάτυρα. Όλοι το ίδιο λέτε. Συγγνώμη, είναι σάτυρα. Εγώ δεν είναι. Στη σάτυρα προσπαθώ να βγάλω. Μην πει τίποτα, κάνε πίνε λίγη και να πουλήσουμε. Για να πουλήσουμε. Και δεν είναι. Αλήθεια, δεν σε πείραξε καθόλου το ρουξού, όχι. Όχι, καθόλου δεν με πείραξε. Καθόλου. Σου λέω πλέον δεν με ακουμπάει τίποτα από όλα αυτά που ακούω. Τίποτα. Είσαι πολύ χάλια. Το ξέρω. Ευχαριστώ πολύ. Κάτσε κάτω, ρε. Κάτσε κάτω. Δεν μου πεις ότι είμαι χάλια. Κάτσε κάτω. Λοιπόν, ακούστε κυρίες και κύριοι. Θα σας πω τι έπαθα εγώ με τον Κωστόπουλο επειδή με λέει χάλια. Όταν κάναμε τον Μπράβο, γιατί θες να μιλάς και να λες διάφορα. Κάναμε λοιπόν τον Μπράβο και ξαφνικά εκεί που τον είχα καλεσμένο, πολλές φορές ήσουν καλεσμένος και κάναμε και τα υπέροχα χορευτικά αυτά. Και κάποια στιγμή βλέπει ένα κρόλ εκεί που του έκανα συνέντευξη που έλεγε «Θεωρείτε ότι ο Πέτρος Κωστόπουλος είναι αντιπαθής?» Ξαφνικά τον βλέπω εγώ που του παίρνω συνέντευξη, γυρνάει του υδροχώ το μάτι ανάποδα. Και είμαστε ζωντανά στον αέρα. Το ρωτάω κάτι «Κύριε Κωστόπουλε, για πείτε μου αυτό», με κοιτάει και μου λέει κοίταγε το μόνι, τώρα έβλεπε αυτό. Λέω, εγώ κάνω νοήματα στα παιδιά διαφημίσεις. Διαφημίσεις, παιδιά, να σας τον κάνω τον Κωστόπουλο. Αρχίζει και τρέχει μες στο πλατό και πέφτουνε σκηνογραφίες, σκηνικά. Τα ρίχνει όλα κάτω. Βρίζει, φωνάζει και τρέχει. Εγώ ακούω το σκηνοθέτη. 5, 4. Φορούσε ένα μάξι φόρεμα μακρύ, το βουτάω από εδώ και αρχίζω. Πέτρο, έλα μέσα. Δεν έχω καλεσμένο, Πέτρο. Είχε γραμμιστεί σκηνογραφία. Όπως είδα, το πέτυχε. Το αντιπαθείς. Ποιο? Κατάλαβε ότι χορεύαμε, ήταν αυτό που λένε τυφλό, τυφλό το δίγαρα και ήταν το φως στο Λάκκο. Χορέψες πολύ ωραία. Ναι, έκαναν πρόβες και μια εβδομάδα. Δεν μου λες, δηλαδή, Ρούλα, πες, αυτή τη στιγμή είσαι έτοιμη για καινούριο άντρα. Ναι, καινούριο άντρα. Ναι, ναι. Ένα γκρο πλάν, ένα όρθιο, ένα καθιστό, ένα εδώ κοντά. Τι άντρα. Βρε όλο το καλοκαίρι, σε παρακαλώ να μου βρει έναν άνθρωπο και δεν μου βρίσκει. Μου λες τώρα τον τύπο. Τι είμαι εγώ, Γεωργία Βασιλιάδου. Δεν θα γίνει.
Δηλαδή θα ανέβω σε με σένα, θα ανέβω σε κανένα μπαλκόνι, θα πετάω από κάτω γλάστρες και όποιον πετύχουμε θα τον βρω. Βρες μου έναν τύπο εκεί. Σου το λέω και μου λες πού να τον βρω εγώ. Βρες τον μόνο, πού να τον βρω εγώ. Εγώ πιστεύω θα τον βρεις στο εστιατόριο το οποίο θα ανοίξεις και γι' αυτό το ανοίγεις. Δηλαδή αφού στη δουλειά που κάνεις μες στον Α δεν βλέπουν να κυκλοφορεί τίποτα καλό. Όχι, είναι παντρεμένοι όλοι οι Γερμανοί, τους εύχομαι, δεν έχω καμία σχέση. Με Γερμανό δεν στο εύχομαι. Γιατί τι έχουν, λέγεται. Όχι, λέω γενικά, δεν στο εύχομαι. Αλλά εκείνο το οποίο λέω είναι, ανοίγεις ένα εστιατόριο. Ναι. Αυτό το ανοίγεις παραμύθι όπως... Ο αδελφός μου το ανοίγει μαζί με άλλους δύο φίλους του και είμαι και εγώ μαζί. Εσύ θα δεν είναι εστιατόριο, είναι και μπαρ. Θα πηγαίνεις ή παραμύθι, θα παράμε το όνομα και λέμε για να πιάσει. Όχι, παιδί μου, έχω το σκοπό μου, εγώ σου λέω. Αφού ήδη με την Νατάσα Θοδωρίδου έχουμε κανονίσει να πηγαίνουμε εκεί. Θα πας στο εστιατόριο, θα καθίσεις. Θα καθίσεις με τη φίλη σου, θα είστε πάρα πολύ σοβαρές και θα γράψετε εδώ, είμαστε ανοιχτά και σας περιμένουμε. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί εγώ δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω όταν ένας άντρας στο μπαρ με κοιτάξει πως μπορείς να μου πεις τι να κάνω. Σε κοιτάει έτσι. Να το κοιτάξει κι εσύ έτσι. Εγώ δεν το κοιτάω. Θα νιώθω αμήχανη, θα κάνω έτσι. Όχι, θα σου κάνει έτσι. Πώς? Το έχω χάσει. Άμα μου κάνει έτσι, είμαι μεγάλος, δεν θα φύγω. Είναι χάχα, δεν μου. Δεν πειράζει. Θα σε κοιτάξει, ρε παιδάκι μου, με ένα βλέμμα. Με κοιτάει έτσι. Οκ, okay. Και το κοιτάξει κι εσύ έτσι. Θα έχει ξεχάσει πώς ρίχνουν μια γυναίκα. Πες λοιπόν, τα τώρα. Έχω ξεχάσει, το έχω ξεχάσει. Είναι γεγονός, το έχω ξεχάσει. Αλλά γιατί δεν βγαίνω και έξω, είμαι μεγάλος άνθρωπος. Εγώ τι είμαι με τσάι, με παντόφλες και με καζό. Ξέρεις να μαγειρεύεις. Πολύ. Μαγειρεύεις άντρα. Ναι. Γιατί ένας άντρας να βρει μια τρελή της τηλεόρασης. Τι να κάνει. Να βρει μια τρελή της τηλεόρασης, οποιαδήποτε, όχι μόνο εσύ, την οποιαδήποτε. Ναι. Αφού είστε όλη την ώρα στο κανάλι, όλη να έχετε άγχος, όλη την ώρα έχετε αυτό. Γιατί τι να κάνει ο άνθρωπος. Μαγειρεύεις, μαγειρεύεις. Μαγειρεύω και πάρα πολύ καλά. Σιδερώνεις πουκάμισα. Σιδερώνω πουκάμισα. Έχεις σιδερώσει ποτέ. Έχεις σιδερώσει ποτέ. Ράβω κουμπιά. Ράβεις κουμπιά. Τα κάτω κουμπιά. Τα κάτω κουμπιά, έτσι. Επί του μοντέλου. Λοιπόν. Ρουλάκι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ καθόλου, όμως. Το λέω. Δεν καταλάβομαι. Σε ευχαριστώ. Πιάστο αυτό. Εγώ στο λέω. Μια χαρά.